Όλοι μας νομίζαμε πως διάφορα γατάκια όπως είναι ο Dragon και ο Shanks θα είναι οι πιο δυνατοί χαρακτήρες στον κόσμο του One Piece. Προφανώς δεν θέλω να αναφέρω τον Buggy και τον Θεό Usopp σε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν θα είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους. Ωστόσο όμως από ό,τι φαίνεται σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε ότι ο Joy Boy βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας. Γεια σε όλους, είμαι ο Γκίλγαμες και σήμερα μόλις κυκλοφόρησαν τα spoilers για το κεφάλαιο 1123 του One Piece. Οπότε εγώ είμαι εδώ όπως και κάθε εβδομάδα για να τα διαβάσω και να τα αναλύσω όσο καλύτερα μπορώ. Για να ξεκινήσουμε κατευθείαν λοιπόν, έχουμε τον τίτλο αυτού του κεφαλαίου όπου είναι οι δύο κενές εβδομάδες. Αυτός ο τίτλος συνδέεται άμεσα με ένα flashback το οποίο θα δούμε αργότερα σε αυτό το βίντεο. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, τα γεγονότα που θα δούμε σε αυτό το flashback θα γίνονται δύο εβδομάδες πριν στην ιστορία. Και επίσης, παρόλο που μπορεί να είναι σπάνιο για τα spoilers όταν κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Παραδόξως έχουμε και κάποιες πληροφορίες για το εξώφυλλο αυτού του κεφαλαίου, στο οποίο μπορούμε να δούμε το cover story με τη Γιάματο να συνεχίζεται. Να θυμίσω ότι πριν από μερικά κεφάλαια είδαμε κάποια παιδάκια της χώρας του Wano να κάνουν bullying στη Γιάματο, και από ό,τι φαίνεται στο εξώφυλλο αυτής της εβδομάδας μπορούμε να δούμε ότι η Γιάματο πλέον τα έχει βρει με αυτά τα παιδάκια καθώς τρώνε όλοι μαζί. Προφανώς σε όλο αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και ο Τέντζιρο, ο οποίος είχε δει αυτά τα παιδάκια πριν από μερικά κεφάλαια, αλλά όπως και να έχει, σίγουρα είναι πολύ όμορφο το να βλέπεις τη Γιάματο σιγά σιγά να καταφέρνει να φτιάχνει το όνομά της στη χώρα του Wano. Μπαίνοντας στα spoilers αυτής της εβδομάδας λοιπόν, μπορούμε να δούμε ότι όλα τα μέλη του ναυτικού έχουν βγει νοκάουτ μετά από το χάκι του Joy Boy. Φαντάζομαι ότι όλοι θυμάστε αυτό το πολύ ακραίο σκηνικό όπου το αρχαίο ρομπότ τέλησε αυτό το δεσμό που είχε μέσα του. Και κάπως έτσι το χάκι του Joy Boy που είχε αποθηκευτεί μέσα του ταξίδεψε σε όλο το νησί του μέλλοντος. Και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που σίγουρα πρέπει να αναφέρω είναι ότι ακόμα και οι Vice Admirals έχουν βγει νοκάουτ από το χάκι του Joy Boy. Άμα δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και η πρώτη φορά στην ιστορία που βλέπουμε έναν Vice Admiral του ναυτικού να βγαίνει νοκάουτ από το χάκι κάποιου άλλου χαρακτήρα. Προφανώς δεν θέλω να πω ότι οι Vice Admirals είναι πολύ δυνατοί συγκριτικά με άλλους χαρακτήρες που έχουμε δει στην ιστορία, αλλά σίγουρα το ότι το χάκι του Joy Boy ήταν το πρώτο που κατάφερε να τους βγάλει νοκάουτ σε όλη την ιστορία λέει πάρα πολλά πράγματα για τη δύναμή του. Μάλιστα, συνεχίζοντας με τα spoilers, μπορούμε να δούμε τον Dory και τον Brogy να έχουν ενθουσιαστεί και αυτοί με το χάκι του Joy Boy, γιατί όπως λένε και οι ίδιοι, αυτό το Conqueror's Haki που νιώσανε μπορεί να είναι ακόμα δυνατότερο και από το Conqueror's Haki του Shanks. Να θυμίσω ότι ο Ντόρι και ο Μπρόγκι ζούσαν στο νησί Έλμπαφ προφανώς επειδή είναι γίγαντες. Και από ό,τι φαίνεται, το νησί Έλμπαφ φάνηκε στον Σάνκς επειδή εκείνο ζούσε μαζί με τους γίγαντες. Οπότε από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, ο Ντόρι και ο Μπρόγκι είναι δύο χαρακτήρες που έχουν νιώσει τη δύναμη του Σάνκς για τα καλά. Επίσης, να θυμίσω ότι ο Σάνκς με το Wi-Fi Conqueror's Haki του είχε καταφέρει να τρομάξει τον Αραμάκι, ο οποίος είναι ένας Admiral του ναυτικού. Πέρα από τον Νίμου, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον χαρακτήρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο του One Piece που μπορεί να έχει πιο δυνατό χάκι από τον Σάνκς. Οπότε φανταστείτε το πόσο τέρας δύναμης ήταν ο Joy Boy πριν από όλα αυτά τα χρόνια στην ιστορία. Συνεχίζοντας με τα γεγονότα των spoilers, ωστόσο, μπορούμε να δούμε πλέον ότι τα δύο πλοία της συμμαχίας έχουν βρεθεί μεταξύ τους. Αυτό το είδαμε κιόλας και από το προηγούμενο κεφάλαιο, όταν το πλοίο των γιγάντων έφτασε εκεί που βρισκόταν τον Thousand Sunny. Και από ό,τι φαίνεται, ολόκληρη η συμμαχία πλέον μαζί με τα δύο πλοία της έχει ξεκινήσει το ταξίδι της για το νησί των γιγάντων. Μαζί τους κιόλας εντωμεταξύ, για κάποιο άρρωστο λόγο, έχουν πάρει και το πτώμα του τρελού επιστήμονα, καθώς ο περίεργος ο Σάντζι για κάποιο λόγο κάθεται και το παρατηρεί. Γενικότερα, σας έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι πιστεύω πως ο Vegapunk θα επιστρέψει με κάποιο τρόπο στην ιστορία, ειδικά εφόσον ο Σάντζι και η υπόλοιπη συμμαχία πλέον έχουν πάρει το πτώμα του μαζί τους, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι η Λίλιθ έχει ακολουθήσει ολόκληρη τη συμμαχία στο ταξίδι τους και δεν είναι και καθόλου απίθανο πλέον από εδώ και πέρα η Λίλιθ να μπει για τα καλά στο πλήρωμα του Λούφι. Να θυμίσω το ότι όλοι οι κλόνοι του τρελού επιστήμονα κατά κάποιο τρόπο έχουν ένα κομμάτι του εγκεφαλού του μέσα στο κεφάλι τους, οπότε μη σας κάνει καθόλου εντύπωση άμα δούμε μελλοντικά τη Λίλιθ να θυσιάζεται και να δίνει το μυαλό της στο αυθεντικό σώμα του τρελού επιστήμονα. Κάπως έτσι προφανώς ο Vegapunk πλέον θα καταφέρει να γυρίσει για τα καλά στην ιστορία. Οπότε εφόσον η Λίλιθ βρίσκεται μαζί μας και έχουμε και το σώμα του τρελού επιστήμονα, κρατήστε αυτό το σενάριο για τη συνέχεια. Επιστρέφοντας στα spoilers, ωστόσο, μπορούμε να δούμε ότι ξεκινάει αυτό το flashback που ανέφερα και προηγουμένως στο βίντεο. Καθώς πριν από δύο εβδομάδες στην ιστορία, μπορούμε να δούμε τον Σάκα να ανακαλύπτει ότι κάτι έχει αλλάξει στα δεδομένα του εργαστηρίου τους. Ο Σάκα, σαν πολύ έξυπνος χαρακτήρας που είναι, δεν δίστασε και μοιράστηκε αυτή την πληροφορία με τον αυθεντικό τρελό επιστήμονα. Και ο Vegapunk λοιπόν, με τη βοήθεια του Πυθαγόρας, κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι βρίσκεται ένας προδότης ανάμεσά τους. Αρχικά, εντωμεταξύ, οι δυο τους πίστευαν πως η καημένη Λίλιθ είναι αυτός ο προδότης. Ωστόσο, όμως, πολύ γρήγορα κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι αυτός ο προδότης ήταν η York. Ο Vegapunk λοιπόν, μέσα σε αυτό το flashback που βλέπουμε, παραδέχεται το μεγάλο του λάθος, το οποίο, όπως λέει και ο ίδιος, είναι το να χρησιμοποιήσει την απληστία του χαρακτήρα του για να δημιουργήσει τη York.
προφανώς εξαιτίας αυτής της απληστίας η Γιώργο αποφάσισε να προδώσει τον τρελό επιστήμονα, έτσι ώστε για να συνεργαστεί με τους Γκοροσέι και να γίνει ένα Celestial Dragon μελλοντικά. Και ο Vegapunk μας αποκαλύπτει επίσης ότι όταν εκείνος έμαθε για όλο αυτό το σκηνικό με την καταστροφή του βασιλείου Λουλούσια, κατάλαβε ότι πλέον εκείνος δεν έχει καμία ελπίδα στο να καταφέρει να ξεφύγει από την παγκόσμια κυβέρνηση. Προφανώς ο Vegapunk είναι ο πιο έξυπνος χαρακτήρας σε όλο τον κόσμο του One Piece, οπότε όταν εκείνος είδε ότι η παγκόσμια κυβέρνηση μπορεί να καταστρέψει τόσο εύκολα ένα ολόκληρο νησί από το χάρτη, εκείνος έπρεπε να σκεφτεί ένα σχέδιο για να προδώσει την παγκόσμια κυβέρνηση χωρίς να ρισκάρει τη ζωή του. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λοιπόν ο Vegapunk μαζί με τη βοήθεια του Σάκα και του Πυθαγόρας ξεκίνησαν κατευθείαν το σχέδιο αντεπίθεσης και αρχικά μπορούμε να δούμε ότι ο τρελός επιστήμονας αποφάσισε να βάλει αυτό τον Τενενμούσι που έπαιζε το τελευταίο του μήνυμα μέσα στο σώμα του αρχαίου ρομπότ έτσι ώστε και να καταφέρει να το κρύψει από την παγκόσμια κυβέρνηση, κάτι το οποίο εντωμεταξύ είχαμε αναφέρει εδώ και μήνες σε πολύ παλιότερα review στο κανάλι, καθώς είχαμε πάρει ως αφορμή αυτό το σκηνικό στο οποίο ο Vegapunk γνώρισε για πρώτη φορά τον Λούφι στην ιστορία. Το να κρύψουν αυτό τον Τενενμούσι ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους, γιατί να θυμίσω ότι όλοι οι κλόνοι του Vegapunk και μαζί και ο προδότης τους μοιράζονται ακριβώς το ίδιο μυαλό με τον τρελό επιστήμονα. Προφανώς η Γιώργ σε αυτή την περίπτωση θα καταλάβαινε ότι ο Vegapunk έκρυψε τον Τενενμούσι μέσα στο σώμα του ρόμποτ, οπότε γι' αυτό το λόγο ο τρελός επιστήμονας αποφάσισε να διαγράψει τις αναμνήσεις που είχε από τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, να θυμίσω ότι για να ξεκινήσει να παίζει το τελευταίο μήνυμα του Vegapunk εκείνος έπρεπε να πεθάνει, ένα πρόβλημα για το οποίο είχε καταφέρει επίσης να βρει μια λύση ο τρελός επιστήμονας, γιατί εκείνος άφησε ένα μήνυμα στο μελλοντικό εαυτό του, στο οποίο του έλεγε να μην φοβάται να πεθάνει. Προφανώς ο Vegapunk δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να πεθάνει και να πάει στράφει το σχέδιό του, ωστόσο όμως ο τρελός επιστήμονας έδειξε εμπιστοσύνη στην εξυπνάδα του και τον εαυτό του και γι' αυτό δεν φοβήθηκε ποτέ να πεθάνει. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει αυτό το flashback του κεφαλαίου και επιστρέφουμε στο παρόν, και στο παρόν πλέον μπορούμε να δούμε τον Λούφι και τον Ουσόπ να παρτάρουν με τους γίγαντες που θα πάνε στο νησί τους. Ο Ουσόπ συγκεκριμένα φαίνεται πολύ πιο ενθουσιασμένος από τους υπόλοιπους γιατί επιτέλους θα καταφέρει να πάει στο νησί των γιγάντων, ωστόσο όμως σε μένα προσωπικά όλο αυτό το σκηνικό μου φαίνεται πραγματικά πολύ τραγικό. Το ξέρω ότι προφανώς ο Λούφι μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα παρτάρουν αφού καταφέρουν να φύγουν από ένα μεγάλο νησί, και ειδικά από ένα νησί στο οποίο κατάφεραν να κερδίσουν και κάποιους πολύ δυνατούς αντιπάλους, ωστόσο όμως θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο πλοίο τους βρίσκεται πάνω και το πτώμα του τρελού επιστήμονα. Ειδικά ο Λούφι είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος καταφέρνει να δεθεί πάρα πολύ γρήγορα με διάφορους άλλους χαρακτήρες που γνωρίζει, και προσωπικά πίστευα ότι θα ήταν πολύ στεναχωρημένος επειδή ένας χαρακτήρας όπως ο Vegapunk πέθανε μπροστά στα μάτια του. Για να γυρίσουμε ωστόσο στα γεγονότα του κεφαλαίου, τα spoilers δεν έχουν τελειώσει ακόμα, καθώς στο τέλος αυτού του κεφαλαίου μπορούμε να δούμε τον Vegapunk να μοιράζεται ένα τελευταίο μήνυμα με τον Σάντζι. Ο τρελός επιστήμονας από ό,τι φαίνεται λοιπόν έχει μια τελευταία επιθυμία την οποία θέλει να μοιραστεί με τον αγαπημένο μας μάγειρα, και αυτή είναι το ότι εκείνος θέλει ο Σάντζι μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα να είναι αυτοί που θα βρουν τον μεγάλο θησαυρό του One Piece. Προφανώς δεν υπάρχει μεγαλύτερο κοπλιμέντο και κάτι πιο συγκινητικό για να σου πει ένας τόσο σημαντικός χαρακτήρας για τον κόσμο, και ελπίζω ο Σάντζι να το μοιραστεί αυτό με το υπόλοιπο πλήρωμα μπας και εκείνες συγκινηθούν με τον θάνατο του τρελού επιστήμονα. Όπως και να έχει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Περιμένω οπωσδήποτε στα σχόλια να μου γράψετε τις δικές σας ιδέες και θεωρίες για τα spoilers αυτής της εβδομάδας, και εννοείται ότι σε λίγες μέρες θα ανέβει και βίντεο ανάλυσης ολόκληρου του κεφαλαίου όταν αυτό κυκλοφορήσει. Άμα σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα μελλοντικά μου βίντεο. Και κάπου εδώ είναι πολύ καλή στιγμή για να ευχαριστήσω τα μέλη του καναλιού για την τεράστια υποστήριξή του. Αυτά είχα να πω εγώ λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας. Εγώ φλόγα μέσα από το σώμα μου, το δάχτυλό μου πιστόλι χικάν.